Είμαστε εδώ ως Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Καλαμαριάς να πούμε κάποια προβλήματα που έχουμε, την υποστελέχωση των υπηρεσιών, την έλλειψη προσωπικού, να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, γιατί αυτό που θέλουμε σαν Δήμη είναι να υπάρχει δημόσιος χαρακτήρας και σταθερή και μόνιμη εργασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι των παιδικών σταθμών, οι εργαζόμενοι ΕΣΠΑ, οι σχολικές καθαρίστρες και η βοήθεια στο σπίτι. Να μην γίνει καμία ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών και υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα, όχι στους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί είναι ο δούριος ύπος μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες. Μπορούν οι δήμαρχοι να δημιουργήσουν οργανισμούς οι οποίους να προσλαμβάνουν προσωπικό και να το παρέχουν στις τεχνικές υπηρεσίες, στις οικονομικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα αυτό να ιδιωτικοποιεί τις υπηρεσίες αυτές. Και τρίτον είναι τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία πρέπει να δίνονται σε όλους τους εργαζόμενους, τόσο στους μόνιμους, όσο στους αρούς, όσο και στους ορισμένους χρόνου. Στις μέρες μας υπήρχε ένα θανατηφόρο συμβάν στο Ξυλόκαστρο, στην Κορινθία, που η κυρία, 45 χρονών, με τρία παιδιά, απεβίωσε και μάλιστα αυτή η κυρία ήταν αδήλωτη, χωρίς να υπάρχει μέρημα ούτε ασφάλειας ούτε τίποτα. Και απέναντίας το τραγελαφικό ήταν ότι ως διαμαγείας την βάλανε με σύμβαση 5 ημερών, που αυτό είναι ανήκουστο. Στις μέρες μας και στο Δήμο μας έχουμε τις σχολικές καθαρίστριες που δεν είναι πλήρης αποσχόλησης, είναι μερικής. Υπάρχουν σχολικές καθαρίστριες με 5 ώρες και με 5,5, που είπαμε στον Δήμαρχο όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι να είναι πλήρης απασχόληση. Δεν μας άκουσε. Γενικά ο Σύλλογός μας θέλει μια μόνιμη και σταθερή εργασία, όχι ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτά από μας.